Γεια σας αγαπητοί φίλοι, νέα μεγάλη τουρκική πρόκληση προσπαθεί να αμφισβητήσει τις θαλάσσιες περιοχές ελληνικής ευθύνης ανατολικά της Κρήτης και νοτίως της Ρόδου. Με νέα παράνομη και προκλητικότατη ναύτεξ μιλά για πόντιση καλωδίου και πλοίο πόντισης καλωδίων CS Τελίρη. Αυτά θέλει να τα κάνει στα πλαίσια των παρανόμων και γελίων λεγόμενων τουρκολιβικών μνημονίων, τα οποία αγνοούν την ύπαρξη της Ελλάδος ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη. Τουρκία και Λιβύη ως γνωστόν δεν συνορεύουν γιατί ανάμεσά τους βρίσκεται η Ελλάς. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία, η οποία έχει πάρει το πρόγραμμα Viper, έχει πάρει όπλα πανίσχυρα για τον αέρα από την Αμερική, τα οποία θα αρχίσουν να φτάνουν, να καταφτάνουν στην Τουρκία υπό το πρόσχημα της δίθεν ελληνοτουρκικής σύγκλησης και εξομάλυνσης, συνεχίζει να προκαλεί πάρα πολύ στη θάλασσα. Σίγουρα όταν πάρει τα Viper και βγει από αυτόν τον αποκλεισμό στην ουσία στον αέρα, όπου κυριαρχεί η πολεμική μας αεροπορία, θα επαναλάβει, είναι νομοτέλεια αυτό, τα ίδια και στον αέρα. Λέει ψευδός τουρκική παράνομη ναύτεξ ότι ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα η περιοχή εκεί ανατολικώς της Κρήτης και νοτίως της Ρόδου. Ουδέν φυσικά ψευδέστερον. Εκεί είναι η ελληνική ΑΟΣ που εφάπτεται με την κυπριακή. Η ΑΟΣ των Ελλήνων δηλαδή, των δύο ελληνικών κρατών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Η Τουρκία αμφισβήτησε και ειδοποίηση του σταθμού Λάρνακας που λέει ότι δεν έχει δικαιοδοσία για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έχει Λάρνακα που τμήματα της περιοχής αυτής ανήκουν στην κυπριακή ΑΟΣ και έχει η Τουρκία από τόσο μακριά κατά παράβαση όχι μόνο της Ούγκλος, της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι του 1982 περί δικαίου της θαλάσσης, αλλά επικαλείται τα παράνομα και παράλογα ανυπόστατα νομικά αλλά και λογικά τουρκολιβικά λεγόμενα μνημόνια. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.